Κυρία Λοϊζίδου, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχουν αρχίσει οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το γραφείο σας σε σχολεία για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Με στόχο να δούμε τι, κυρία Λοϊζίδου. Πρωτίστως να πω ότι οι έλεγχοι ολοκληρώνονται σήμερα δειγματοληπτικά σε όλη την Κύπρο. Ήδη έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε τα ευρήματα για να καταλέξουμε τι μελιγενέστε. Αυτό που βλέπουμε είναι σε συνδυασμό με όλα τα παράπονα τα οποία εισραίουν στην υπηρεσία εδώ και μέρες. Ακριβώς να δούμε αν από την νόμιμη εφαρμογή του εργαλείου Teams προκύπτουν θέματα ασύμβατης επεξεργασίας. Και για να τα λέμε πιο απλά, αν οι δυνατότητες που δίνει αυτό το εργαλείο δημιουργούν θέματα προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι μόνο αυτά που έχουν πει το φως της δημοσιότητας, τα θέματα που ελέγχουμε, είναι και πολλά άλλα για τα οποία θα τοποθετηθούμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μας φέρετε κάποια παραδείγματα, κυρία Λοϊζίδου, διότι ακούει ο κόσμος ότι, ας πούμε, από αυτούς που εκφράζουν τα παράπονα, δεν κάνουμε εξαποστάσεως, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Όμως την ίδια ώρα βλέπει ότι σε άλλες χώρες γίνονται, είστε ιδιωτικά σχολεία. Άρα, τι μπορεί να αποτελεί παραβίαση και πώς μπορεί να γίνει με τον σωστό τρόπο, ούτως ώστε να προχωράει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, να πούμε πρωτίστως ότι κάτι που μπορούμε και από τώρα να το πούμε, διότι είναι ένα εύρημα το οποίο ήταν πολύ άμεσο να το διαπιστώσουμε, είναι ότι δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα, πολλά σχολεία δεν έχουν εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Μεγάλα σε αριθμό από αυτά που πήγαμε να ελέγξουμε. Και κατά δεύτερο, δεν υπάρχει ομοιόμορφη, αν θέλετε, καθοδήγηση και κατεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν ανοιχτή την κάμερα, υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν κλειστή την κάμερα. Σε κάθε περίπτωση, για να έχουμε πιο καλή εικόνα, πιο ολοκληρωμένη και για να είμαστε και απόλυτα συνεπείς, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες, που θα ολοκληρώσουμε και την εικόνα. Το θέμα της καθοδήγησης προς τους εκπαιδευτικούς φαντάζομαι έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας. Απλά, κυρία Λοϊζίδου... Έχει να κάνει με τις γραπτές πολιτικές, που είναι και κάτι το οποίο είχε υποδειχθεί από το γραφείο μας και γραπτός και προφορικός. Είχαμε πάρει διαβεβαίωση στην απάντηση της επιστολής μας με τις οδηγίες ότι θα γίνουν άμεσα. Όμως, όπως φαίνεται, δεν είχε ασκηθεί το δικαίωμα ενημέρωσης και ακριβώς για να διαφαίνεται η ξεκάθαρη πολιτική του υπεύθυνου επεξεργασίας, που σε αυτή την περίπτωση είναι του Υπουργείου Παιδείας, για να ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που τους αφορά το θέμα πώς θα το λειτουργήσουν. Το ζήτημα με την κάμερα μπορείτε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή εκεί που πήγατε, τι ισχύει τελικά, είναι μόνο η κάμερα του υπολογιστή ή είναι και άλλα πράγματα? Κατά πρώτον, να πούμε ότι η συγκεκριμένη κάμερα δεν βιντεογραφεί. Έτσι. Αυτό που έχει αλλάξει από την επάνωδο των παιδιών στο σχολείο είναι ότι, ενώ προηγουμένως υπήρχε οδηγία από το Υπουργείο να μην χρησιμοποιείται κάμερα και δεν γινόταν, για τους λόγους που επεξηγήθηκαν από το Υπουργείο, και αυτό εμείς θα κρίνουμε αν είναι στα πλαίσια της αναλογικότητας, άνοιξε η κάμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι με αυτή την εφαρμογή ανησυχίες, δηλαδή εκεί... αν θέλετε, από εκεί πηγάζουν, το ότι ανοίγοντας την κάμερα ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές οι οποίοι είναι από το σπίτι και τους οποίους δεν βλέπει ο εκπαιδευτικός, διότι τους μόνους που βλέπει είναι αυτούς που είναι μπροστά τους ή αυτούς που έχουν φυσική παρουσία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε άλλη εφαρμογή, είτε οποιαδήποτε συσκευή για να καταγράψουν υλικό το οποίο θα διαθέσουν... όπως θέλουν οι ίδιοι, με ασύμβατο τρόπο προς την διδασκαλία. Άρα κάποιες ανησυχίες ότι μα η κάμερα θα δείχνει τι φορά η καθηγήτρια Λοϊζίδου ή τέλος πάντων πώς κινείται μέσα στην τάξη ο δάσκαλος ο Κιμήτρης. Και αυτά συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν, κυρία Λοϊζίδου? Η κάμερα αυτή τη στιγμή, το ότι θα μπορούσαν να συμβούν, Το ερώτημα είναι, υπάρχει δυνατότητα... Και εμείς έχουμε, ρητορικά το κάνω, διότι εμείς λαμβάνουμε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να είχαν περιοριστεί από την αρχή αυτές οι δυνατότητες, ούτως ώστε οι ανησυχίες να είχαν εξαφανιστεί από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή,
και το επεξηγώ, θα μπορούσε να αποκλείει η εφαρμογή του Teams να έρθει μια άλλη εφαρμογή να ηχογραφήσει το υλικό της που συλλέγει. Θα μπορούσαμε να πείσουμε ως Υπουργείο, ως οργανισμός ότι είναι όλα αυτά στα πλαίσια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά ήταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου να τα υποδείξει και να τα αποδείξει. Εμείς πότε θα έχουμε τελικές απαντήσεις? Πολύ σύντομα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα το οποίο επήγει. Ξημερώνει και η επόμενη μέρα για τις 21 Πέμπτου. Ως εκ τούτου το έχουμε θέσει ως προτεραιότητα και θα επανέλθουμε πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά, κυρία Λοϊζίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ.